Μία η φωνή, μία το κι αν είμαι ροκ, μη σε τρομάζει, δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος, ούτε η μέδουσα τέτοιο κοκάλο. Γνωρίσιμο. Στείλτε κανένα μήνυμα με τη δικιά σας γνώμη για τούτο το ερώτημα, το φλέγον και το κρίσιμο. Ας μην το σκαλίσουμε όμως περισσότερο, γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε ανάμεσα σε διασταυρωμένα πυρά. Τι άλλα κάνεις πέρα από εδώ? Τρέχω και φτάνω. Θα πω. Προς τη δόξα, σοβαρολογώ. Τη Σάσα παρουσιάστρια θα δούμε στην TV να μας μιλάει τέτα τέτ, μπορεί και βιζαβή. Αυτό που θα σου πω είναι ότι είναι κάτι πολύ ξενόφερτο. Είναι κάτι που το έχουμε δει από εξωτερικό και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλο πάταγο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, πέρασαν πια οι εποχές που η Αηδός παρίστανε το αλατάκι στη σούπα του Θέμου. Τώρα θα κάνει η Σάσα στο γυαλί το κέφι και το γούστο της. Προσέξτε, βρε παραγωγή, μην νεκραγεί το μπούστο της. Θα μιλάς και στην εκπομπή, φαντάζομαι πολύ. Θα είναι 24 ώρες η κάμερα μαζί μας, οπότε θα μιλάω συνέχεια. Μέρα νύχτα θα παρλάρει, ποιος τη χάρη σας φαντάρει. Θα ακολουθεί μια κάμερα 24 ώρες. Γιατί όχι. Εντάξει, 23, βάλε τα 5 λεπτά. Ολημερής και ολινυχτής, μια κάμερα με παίρνει. Ξέρεις, θερίζει θύελες όποιος ανέμους παίρνει. Θέλω να πω ότι η υπερέκθεση στα φώτα της δημοσιότητας δημιουργεί προβλήματα αυτοπροσδιορισμού. Είμαι κοριτσάκι, αλλά σε κάποια πράγματα είμαι πολύ σκύλα. Το μεσημέρι S&M, το δειλινό παιδούλα. Έφαγα πόρτα στην ΕΔΕΜ, μα τρύπωσα στη ζούλα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πότε δηλαδή είσαι κοριτσάκι και πότε είσαι λίγο πιο? Κοριτσάκι μου όταν θέλω και σε πολύ λίγους ανθρώπους, γιατί περισσότερο το παίρνουν πάνω τους, καταλαβαίνεις. Και μετά νομίζω είναι διάφορα, γιατί όντως πραγματικά είμαι παιδί. Και επίσης είμαι στη δουλειά μου πάρα πολύ. Σε σχέσεις μου, όχι προσωπικά, γενικά. Σάσα, ποτέ δεν μένιαξε που είσαι άγρια σκύλα. Θα έρθω στον παράδεισο να με χορτάσεις μήλα και το κρίμα στο λαιμό σου.